Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στην σημερινή μας συνάντηση έχουμε κοντά μας τον Νάσο Ηλιόπουλο, υποψήφιο με την Ανοιχτή Πόλη. Νάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπαμε να μιλάμε στον Ενικό, θα μιλάμε στον Ενικό. Με χαρά. Ωραία. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, Ορέστη, να ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση κάπως πιο γενική, πριν να πάμε στα ζητήματα του Δήμου, τα οποία θα τα συζητήσουμε. Με δεδομένο ότι οι υποψηφιότητες υποστηρίζονται από κόμματα, οπότε μοιραία αυτό φέρνει στην κουβέντα και την αντίληψη που έχει ο καθένας για την γενική πολιτική σκηνή. Και ιδίως στη δική σου περίπτωση, με δεδομένη και την προϋπηρεσία στο Υπουργείο. Υπάρχουν στελέχη αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν προσγειωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν νιώθουν... Εδώ και χρόνια. Ναι. Δεν νιώθουν καθόλου άβολα με την πολιτική που ασκείται, γιατί υποψιάζομαι ότι υπάρχει ένας τύπος πολιτικού που θα ασκούσει οποιαδήποτε πολιτική διατηρώντας την θέση του. Η δική σου περίπτωση δεν είναι τέτοια περίπτωση. Όλη σου η διαδρομή είναι σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, με δεδομένο ότι έχουν συμβεί μετά το 2015 κοσμογονικές πολιτικές αλλαγές στην Ελλάδα και ότι ουσιαστικά λίγο πολύ, πιόρθωσέ με αν δεν το περιγράφω σωστά, αλλά θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να εφαρμόσει αυτά τα οποία κατήγγελε. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, χωρίς να έχουμε προσπεράσει αυτό που νομίζω ότι είναι μάλλον το ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα για έναν υποψήφιο που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019? Δηλαδή, ξεμπλέκεις, ας πούμε, λέγοντας, είχαμε αυταπάτες. Ξεμπλέκεις λέγοντας, κάναμε εκλογές και το Σεπτέμβρη και ο κόσμος είπε, καλά είναι και τα μνημόνια, δεν πειράζει, φέρε. Πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ προσωπικά αυτό το πέρασμα? Πώς είναι να έχεις στήσει ολόκληρη την πολιτική σου, την σταδιοδρομία, την συγκρότησή σου, την πολιτική, το λόγο σου, τη ρητορική σου, όλα αυτά να έχουν στηθεί σε μια ατζέντα την οποία νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τώρα την αντιστρατεύεται το κόμμα στο οποίο συμμετέχεις. Και αυτό μπορεί να το κάνεις λέγοντας ναι, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι και άλλα τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα Το ερώτημά μου είναι πώς το βιώνεις εσύ, δηλαδή πώς το εξηγείς στον εαυτό σου ότι ξεκινάς, κάνεις μια διαδρομή και ξαφνικά βρίσκεσαι να υπηρετείς μια πολιτική η οποία βρίσκεται απέναντι σε ό,τι έχεις υπηρετήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Νομίζω ότι η συζήτηση για το τι πραγματικά συνέβη το πρώτο εξάμηνο του 2015 είναι μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Και δυστυχώς θεωρώ ότι και η ευρωπαϊκή και η ελληνική αριστερά δεν έκανε αυτή τη συζήτηση με ουσιαστικούς όρους. Και να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Είναι πολύ εύκολο και στην ελληνική αριστερή παράδοση έχουμε πολύ μεγάλη ευκολία να χρησιμοποιούμε τη λέξη προδοσία. Γιατί με τη λέξη προδοσία απλά βρίσκεις τον κακό, όλα τα υπόλοιπα τα κάναμε καλά και συνεχίζουμε αλλιώς. Έχουμε μια δυσκολία να χρησιμοποιούμε τη λέξη ήττα. Γιατί ήττα μπορεί να περιλαμβάνει και σένα. Και νομίζω ότι το καλοκαίρι του 2015 ήταν ήττα όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ήττα για ένα κόσμο που είχε στηρίξει συνολικά μια προοπτική. Και αυτή η ήττα φάνηκε και στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να συγκροτηθεί ένα σοβαρό κομμάτι στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που αντικειμενικά γεννήθηκε ένα κενό μετά το συμβιβασμό και την ήττα του καλοκαιριού του 2015. Δεν θα συμφωνήσω με τη φράση ότι από το 2015 και μετά τη συμφωνία έχουν υλοποιηθεί το σύνολο των πραγμάτων. Γενικά που έχουν υλοποιηθεί ήταν πράγματα που αντιστρατευόσουν. Δηλαδή, η δικιά μου εμπειρία στο Υπουργείο Εργασίας θεωρώ ότι γίνανε σημαντικά κομμάτια χωρίς να χρειαστεί να μπω στη σύγκριση ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι. Δηλαδή, όταν παίρνεις αδήλωτη εργασία στο 20% και πλέον είσαι στο 8,9%, είναι κάτι για τους ανθρώπους που βλέπουν ότι πλέον δουλεύουν με ένσημα και παίρνουν ένα καλύτερο μισθό. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες ψηφίδες. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε, κάπου καλύτερα, κάπου χειρότερα. Ήταν να διαχειριστεί μια ήττα του καλοκαιριού του 2015, να συνεχίσει να παλέψει για να θεμελιώσει 5 πράγματα και να περιορίσει τη ζημιά, ας πούμε, επιτραπεί αυτή η φράση. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν θετικές, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία στα οποία μπαίνει θετικό πρόσημο, ξαναλέω, χωρίς να χρειαστεί να μπει στη σύγκριση ότι εμείς κάναμε αυτό και απέναντι είναι κανίβαλοι. Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε μια σειρά από ζητήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πραγματικές πολιτικές διαφωνίες. Δηλαδή δεν είναι η σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι απλά το μη χειρονοβέλτιστο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν μιλάς για τη δημόσια διοίκηση, είναι τελείως διαφορετικές οι αντιλήψεις που σου λένε ότι έχουμε πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους και άρα πρέπει να επιστρέψουμε
μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις, με μία λογική που λέει ότι όχι, παιδιά, πρέπει να διατηρηθεί το μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Που εγώ λέω ότι ούτε αυτό είναι αρκετό, αλλά είναι κάτι το οποίο κέρδισες και πρέπει να περιφρουρήσεις. Ναι. Πάνω σε αυτό να σου. Συγγνώμη. Πριν πάμε στην Δημοκρατία, μιλάμε για τον. Πάνω πώς βλέπεις εσύ τη θέση σου σε σχέση με τον προηγούμενο υποψήφιο δήμαρχο του ΣΥΡΙΖΑ για την Αθήνα. Καμία σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με τα όσα έχουν υπάρξει. Κοίτα, αντικειμενικά το να έχεις εμπλακεί στην διαδικασία της διοίκησης, γιατί η αριστερά γενικά δεν είχε και πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση. Και η διοίκηση πολλές φορές είναι αλήπειρος. Είναι ένα κομμάτι να λες ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μου, είναι ένα δεύτερο κομμάτι να μπορείς να σχηματοποιήσεις πόσο χρόνο χρειάζεται αυτό για να υλοποιηθεί, με ποιες δυνάμεις, πώς μπορεί να γίνει ένα δεύτερο κομμάτι. Και ένα δεύτερο κομμάτι, αυτό που είπαμε ότι μπήκε σε μία σύγκρουση, υπήρχαν πολλά στοιχεία στα οποία έφαγε στα μούτρα σου με όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί το ξέρουμε, στη ζωή δεν κερδίζει αυτός που έχει δίκιο. Υπάρχει μια μαγική λεξούλα που λέγεται συσχετισμός δυνάμεων και αυτό δεν μπορεί να τον ξεφύγει κανένας. Δηλαδή η ιστορία της αριστεράς είναι γεμάτη από ηρωικά παραδείγματα ανθρώπων που είχαν δίκιο, αλλά δεν κέρδισε το δίκιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά όμως σε αυτό. Εγώ, σε αντίθεση με πάρα πολύ κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη λέξη προδότης Γερμανοτσολιάς για αυτούς που υπερασπίστηκαν μνημόνια. Γιατί καταλάβαινα και τότε επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ότι το να κάνεις το αντίθετο προϋποθέτει άλμα στο κενό. Αυτό το συμμερίζομαι εγώ. Αυτό το καταλαβαίνω. Να πω το εξής, ότι η φράση Γερμανοτσολιάδες δεν ήταν ποτέ στο επίσημο ρεπερτόριο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άλλο το ότι μπορεί να είπε ένας άνθρωπος σε μια πλατεία κτλ. Το λέω γιατί γίνεται μια πολύ εύκολη κριτική του εσείς που λέγατε Γερμανοτσολιάδες, δηλαδή ήταν τελείως διαφορετικό επίπεδο η κριτική που γινόταν στο πρόγραμμα, στο ποια κοινωνικά συμφέροντα εξυπηρετεί και πάλι. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο απόλυτο αυτό που λες, γιατί νομίζω ότι πράγματι και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο τρόπος με τον οποίο περιγραφόταν αυτό είναι σαν να πρόκειται για προδότες των συμφερόντων. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό που λέγεται. Υπήρχαν πάντα διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το γνωρίζετε αυτό. Να σου πω κάτι το οποίο σχετίζεται με αυτό που περιγράφεις για την ήττα. Λες πάντα, έχουμε η ιστορία της αριστεράς, έχει τόσα πολλά παραδείγματα ήττας. Μα η διαφορά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι στο αν κερδίζεις ή χάνεις. Η διαφορά στην προκειμένη περίπτωση είναι αν αποδέχεσαι εσύ, αφού ιτηθείς, να παραμείνεις στην ίδια θέση υπηρετώντας ένα άλλο σχέδιο. Εκτός αν θεωρείς ότι το 8% στην αδήλωτη εργασία που λες ή κάποια άλλα πράγματα που φαντάζομαι ότι θα μπορείς να επικαλεστείς και που γενικά ανήκουν στο οπλοστάσιο, ας πούμε, των επιχειρημάτων της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, αν δικαιώνουν αυτό το πέρασμα και λες ότι εντάξει, λίγο πολύ αυτά λέγαμε και πριν, δεν πειράζει να είμαι εδώ. Γιατί αν δεν είναι έτσι, αν δεν λέγαμε αυτά λίγο και πολύ και θεωρείς ότι έχεις υποστεί μια συντριπτική ήττα, το ερώτημα δεν είναι αν θα την περιγράψεις ως ήττα ή προδοσία, το καταλαβαίνω αυτό που λες και είμαι μαζί σου, το ερώτημα είναι τι νόημα έχει να ιτηθείς, να εξακολουθείς να αυτοπροσδιορίζεις ως αριστερός και να υπηρετείς το πρόγραμμα ενός άλλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν διαθέτω κάποια εξήγηση που να μην είναι κοινική. Αν μου πει κανείς ότι καλύτερα να είμαι εγώ παρά κάποιος άλλος, και όχι για εγωιστικούς λόγους. Κατανοητό. Για λόγους που εντάξει, θα τα κάνω λίγο καλύτερα, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν το πήγα ούτε στον κινησμό, ούτε σε ένα χυδαίο ρεαλισμό. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν όψεις. Και το εργατικό πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου, είναι μία από αυτές τις όψεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην χώρα έχουν επανέλθει συλλογικές συμβάσεις και έχουν επανέλθει αρχές. Όπως η αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης, που είναι οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών συμβάσεων, είναι η αρχή της επεκτασιμότητας και η αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία η αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης δεν ισχύει. Είναι μια ρύθμιση που η τελευταία κυβέρνηση έχει καταργήσει. Δηλαδή, κατάφερες εσύ μέσα σε έναν αρνητικό σχετισμό στο εργατικό δίκαιο να κάνεις κάποια βήματα μπροστά. Δεν θα πω ότι πάνω κάτω λέγαμε αυτά και το 2014. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει φτάσει στο κομμάτι που λες πριν ότι είναι ένας σκληρός κινησμός, ότι εντάξει παιδιά, τουλάχιστον εμείς δεν κλέβουμε, ας πούμε, όπως κλέβανε οι προηγούμενοι. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν όψεις στην κοινωνική πολιτική που κατά την γνώμη μου δείχναν ότι είχε νόημα να το παλέψεις. Πάνω σε αυτό, να σου ρωτήσω, Κωνσταντίνος, πριν. Το 2014 ήταν διαφορετικά, το 2019 ήταν διαφορετικά. Το ήσασταν ένα αριστερό κόμμα, τώρα είστε μια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια προοδευτική συμμαχία που έχει κάνει καλέσματα στη σοσιαλδημοκρατία, κεντροαριστερά. Υπάρχει πολύ διαφορετικά τα πράγματα το πώς κατεβαίνετε τώρα με το πώς κατεβαίνατε το 2014 για να διεκδικήσετε την. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περάσει και την περίοδο, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέτωπο, με κάποιους πρώτους διαφωνούντες από το ΠΑΣΟΚ όταν είχαν φύγει και στις περιφερειακές εκλογές του 2010, νομίζω, είχαν γίνει τέτοιες επιλογές. Θέλω να πω ότι
αυτή η προσπάθεια συγκλήσεων ανάμεσα στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν είναι κάτι καινοφανές για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και σε όλο το κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ, πάντα ήταν η προσπάθεια το πώς μπορείς κομμάτια από τη σοσιαλδημοκρατία να τα βάλεις σε μία. Εδώ, συγγνώμη Κωνσταντίνο μου, σε αυτό που λέει ο Νάσος, στα κομμάτια αυτά που λες ότι έχουν διεισδύσει μέσα, ήταν κομμάτια του Πασόκ, του Παπανδρέου, του Γιώργιου Παπανδρέου, που ήταν αυτοί που φέραν την Ελλάδα εδώ πέρα κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται ποτέ να συνεργάζονταν μαζί τους, θεωρητικά τότε. Τώρα όμως αυτοί βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπαίνουν. Δεν έχει διαφορά αυτό. Δεν είναι μια συμμαχία. Όχι, κατανοητό, αλλά είναι ότι στην πολιτική υπάρχει μια μαγική λέξη και ειδικά στην αριστερά πάντα υπάρχει αυτή η μαγική λέξη που λέγεται συγκυρία. Δηλαδή, αν κάποιος φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια ότι παραδείγματος χάρη αριστερά στην Ισπανία θα μπορούσε να προσπαθήσει να συνεργαστεί όσο μπορεί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία είχε πολλά από τα χαρακτηριστικά που είχε το Πασόκ στην Ελλάδα ως προς την κοινωνική διάθρωση, τη διαφθορά και μια σειρά από τέτοιες, ας πούμε, μεταβλητές ή όψεις της πολιτικής. Και όμως είναι τέτοια η συγκυρία αυτή τη στιγμή στην Ισπανία που σε αναγκάζει να προσπαθήσει να συνεργαστεί με τους άνθρωπους και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει. Η αριστερά στην Ισπανία προσπαθεί να κάνει αυτό το κομμάτι. Και στην Ελλάδα, ειδικά σε μια περίοδο που βλέπεις να συγκροτείται από την απέναντι μεριά ένα μέτωπο το οποίο πλέον έχει σε πολλές εκφράσεις καθαρά αντικοινωνικές θέσεις. Δηλαδή, δεν έχει καμία σύγκριση με το τι θα σήμαινε, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία του 2008. Και στο κομμάτι το πόσο επιθετικό είναι το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα στο οικονομικό σκέλος, αλλά και στο κομμάτι δικαιώματα και ελευθερίες. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι συντηρητικοί φιλελεύθεροι και να ξέρεις ότι μπορείς να διαφωνήσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορώ να διακρίνω, δηλαδή, τη διαφορετική ηγεμονία ανάμεσα σε μια φιλελεύθερη άποψη και στην άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι οτιδήποτε μπορείς να κάνεις για να σπάς το μέτωπο του αντιπάλου είναι χρήσιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζεσαι στρατηγικά. Η καλύτερη συνεργασία. Δηλαδή, η τακτική με τη στρατηγική δεν είναι ότι ταυτίζονται. Και είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλο λάθος τακτικές κινήσεις να τους δίνεις και στρατηγική, θεωρητική. Η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ τι ήταν? Μια αναγκαστική συνεργασία για να μπορείς να κυβερνήσεις τη χώρα εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν έβγαινε αλλιώς η πλειοψηφία στη Βουλή. Ναι, απλώς που σε αυτό που λες τώρα, λες σπάς το μέτωπο του αντιπάλου. Εδώ δεν σπάς το μέτωπο του αντιπάλου. Ουσιαστικά είχαμε μια μακροχρόνια νομιμοποίηση τέτοιων θέσεων και η οποία στην αρχή δημιουργείται στη βάση ενός σκεπτικού που λέει ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος Καμένος δεν θα μας πίεζαν στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης εφόσον είχαν το Υπουργείο Αμήνης να διαχειριστούν. Αλλά από ένα σημείο και μετά την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ήταν η κεντρική νομιμοποιητική βάση έχει εκλείψει. Οπότε στην πορεία αυτό που ειδικά στην ιστορία με τους ΑΝΕΛ, νομίζω ότι ο κρίσιμος παράγοντας, και το καταλαβαίνετε κι εσείς, ήταν το κομμάτι με τη συμφωνία για το Μακεδονικό. Αυτό ήταν η μεταβλητή που δεν επέτρεψε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Κατά την νόμη ορθώς, γιατί αυτή η συνεργασία έκλεισε τον κύκλο της και ειδικά για τη συμφωνία για το Μακεδονικό θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο το ότι επιτέλους λύθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό προβώσια. Μπορεί να είναι και το μοναδικό πράγμα στο οποίο συμφωνούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση των ΑΝΕΛ, αυτή είναι μια συνεργασία που έγινε μέχρι το παραπέντε, που θα πει ότι μέχρι εκεί βόλευε και τους δύο να συμφωνούν και μετά από εκεί βόλευε και τους δύο να διαφωνούν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε στη συνέχεια να πει ότι ορίστε είναι εθνικιστές. Κατανοητό, αλλά δεν συμφωνώ με τη φράση βόλευε. Δεν συμφωνώ με τη φράση βόλευε. Γιατί θεωρώ ότι, ας πούμε, αυτή η συνεργασία ήταν ξεκάθαρα πεδία διαφωνίας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σε δικαιωματικά ψηφοδέλτια, η ΑΝΕΛ από το κοινωνικό background που έρχονται δεν στηρίξαν τίποτα. Κατανοητό, δεν μπορούσαν να το στηρίξουν. Με μονωμένες φωνές από εκεί στηρίξανε, αλλά η ΑΝΕΛ ως κόμμα δεν στηρίξανε. Δεν το θεωρώ προβληματικό ότι οι συμφωνίες πρέπει να είναι 0-1. Δηλαδή, συμφωνούμε στα πάντα ή διαφωνούμε στα πάντα. Πώς θα την περιέγραφες όμως τη συμπόρευση με τους ΑΝΕΛ, σε αυτό το 0-1, δηλαδή? Ξαναλέω, τι πρέπει να έχει κανείς για να μην συμφωνήσει? Εκείνη τη στιγμή ήταν μια αναγκαστική συμφωνία στο κομμάτι ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση η οποία ξεκινάει τη διαπραγμάτευση και μετά παλεύει όσο μπορεί ένα διαφορετικό κοινωνικό πρόγραμμα. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι έκλεισε. Εντάξει. Πότε έκλεισε με το Μακεδονικό, έκλεισε? Όχι, δεν έκλεισε με το Μακεδονικό, έκλεισε και με το γεγονός ότι κατάφερες να τελειώσεις τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Να το πω λίγο διαφορετικά. Κάτι το οποίο δεν ήταν αυτονόητο. Δηλαδή, και εμένα, αν το 2015 μου έλεγες αν θα καταφέρεις να κλείσεις αυτό το πρόγραμμα ή όταν στη δεύτερη αξιολόγηση. Θα πάμε. Όταν στη δεύτερη αξιολόγηση ψήφιζες
τα μέτρα μέσα στο πλαίσιο ότι παιδιά πρέπει να προχωρήσει το αφορολόγητο και οι συντάξεις, που περίπου όλοι τα είχαν δεδομένα ότι θα γίνουν. Το οποίο δεν έγινε. Να σου πω την ερώτηση. Με ποιον δεν θα συνεργαζόσουν τότε? Γιατί με τον Ζανέλη υποτίθεται ότι υπήρχε κάτι που σας ένωνε στην αρχή. Άσε με λίγο να το πω ολόκληρο, θα κάνω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και μετά απαντάς με την άνεσή σου. Εδώ δεν έχουμε... Όχι, δεν έχω πρόβλημα να είναι ζωντανός ο διάλογος. Απλά κάποια στιγμή να πούμε λίγο για την Αθήνα, γιατί, sorry που το λέω έτσι. Έχεις δίκιο. Εγώ έκανα μια συνειδή επιλογή να φύγω από το Υπουργείο. Δηλαδή, θα μπορούσα να κάνω μια διαφορετική διαδρομή. Μένω Υπουργείο, πηγαίνω για βουλευτής, κάνω αυτό τη διαδρομή. Δηλαδή, διαδρομή της Αθήνας σημαίνει και κάποια διαφορετικά πράγματα και το λέω γιατί είμαστε σε ένα μήνα, έχουμε δημοτικές εκλογές. Μπορεί και να σημαίνει, μπορεί και όχι. Θα δούμε. θα τα κουβεντιάσουμε. Το ερώτημά μου για τους ανέλληνες σε αυτή την περίπτωση. Με ποιον δεν σου επιτρέπει να συνεργαστείς ένας τέτοιος συλλογισμός? Γιατί αν ο συλλογισμός είναι ότι κάποτε συμφωνούσαμε σε κάτι, μετά πέρασε αυτό, αλλά με κάποιον έπρεπε να κάνουμε κυβέρνηση, ποιον αφήνει απ' έξω αυτό ο συλλογισμός? Όχι, δεν είναι. Χρυσή Αυγή. Νομίζω, ναι, εντάξει. Πέρα από το εύκολο της Χρυσής Αυγής, υπήρχε μια συμφωνία σε κάποιους βασικούς οικονομικούς άξονες που ήταν σε αυτό που λέμε σε μια προσπάθεια αντινεοφιλελεύθερους. Δηλαδή αυτή η συμφωνία υπήρξε. Καταλαβαίνω ότι την αξιολόγηση δεν έφερε τα αποτελέσματα που προκήρυξε ότι θα φέρει, αλλά αυτή η συμφωνία υπήρξε στο οικονομικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Δίκιο έχει να πούμε για το Δήμο. Δίκιο να πούμε για το Δήμο. Λοιπόν, να σου έχει φύγει από τη θέση του Υπουργού Εργασία, κατεβαίνει ω υποψήφιο δήμαρχο Αθήνα. Αρχικά, πώ πήρε την απόφαση να κατεβεί από την κεντρική πολιτική σκηνή στη θέση του υποψήφιου δημάρχου? Ωραία. Ήταν απόφαση, θέλω να πω, δική σου ή ήταν θέμα του κόμματος? Είμαι ένας άνθρωπος που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Ζω και σήμερα στα Κάτω Πατήσια. Αυτή ήταν και η γειτονιά μου. Ήμουν υποψήφιος και το 2006, όταν για πρώτη φορά κατέβηκε η Ανοιχτή Πόλη ως δημοτική κίνηση. Αυτή τη στιγμή η Ανοιχτή Πόλη είναι η πιο παλιά δημοτική κίνηση που υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Δηλαδή, λειτουργεί από το 2005 και σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο. Με έναν τρόπο πάντα είχα επαφή με ζητήματα που σχετιζόντουσαν με αγώνες γειτονιάς, είτε αυτό ήταν αγώνες για το πεδίο του Άρεους, είτε για το πάρκο στο πάρκο Κύπρου και Πατησίων, είτε παλιότερα στην Κολούμπια όταν είχαν μπει οι μπουλντόζες, που είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για την Αθήνα ότι είσαι ένα τέτοιο ιστορικό χώρο και ακόμα τον έχεις παρατημένο με τον τρόπο που τον έχεις. Όταν έγινε η πρόταση από το συντονιστικό της Ανοιχτής Πόλης, γιατί προηγήθηκε μια διαδικασία του συντονιστικού της Ανοιχτής Πόλης και υπήρξε μια πρόταση, το σκέφτηκα πολύ σοβαρά και θεώρησα ότι είναι πολύ τιμητικό να έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις για την πόλη στην οποία ζεις και ειδικά όταν αυτή η πόλη είναι η Αθήνα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση η οποία προέρχεται από ακροατή και έτσι δεν είναι ευγενική όπως είμαστε εμείς που είμαστε κύριοι εδώ πέρα κάπως. Και αν υπάρχει κάποιο λάθος στο πραγματολογικό κομμάτι, το διορθώνεις εσύ. Στο συνασπισμό αλλά και στις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια σταθερή πολιτική κατεύθυνση για την τοπική αυτοδιοίκηση να κινητοποιηθούν οι πολίτες γύρω από τα ζητήματα της πόλης. Να σπάσει το δημαρχοκεντρικό μοντέλο, να ενισχυθεί σε τελική ανάλυση η δημοκρατία της πόλης, λέει ο φίλος. Η παράταξη Ανοιχτή Πόλη υπήρξε για χρόνια ένα καλό δείγμα αυτής της προσπάθειας. Πώς μπορεί μια υποψηφιότητα ενός κομματικού στελέχους που επιλέγεται από τα πάνω να υπηρετήσει μια τέτοια κατεύθυνση? Νομίζω ότι με έναν τρόπο ήδη απάντησα. Δηλαδή, η πρόταση για να κατέβω υποψήφιος δήμαρχος ήταν από ομόφωνο συντονιστικό της Ανοιχτής Πόλης. Και είμαι ένας άνθρωπος που ήμουν στην Ανοιχτή Πόλη από την πρώτη στιγμή. Το ότι την ίδια παράλληλα είχα και μια διαφορετική πορεία ως προς το κάτι το οποίο συνέβη, δηλαδή δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει υπουργός, νομίζω δεν ακυρώνει το ένα το άλλο. Καταλαβαίνω απολύτως τον συλλογισμό. Εγώ το δεύτερο που θα έλεγα σε αυτό, το οποίο κατά γνώμη μου είναι το πιο ουσιαστικό, γιατί μερικές φορές τα πρόσωπα μπορεί να έχουν και δευτερεύουσα σημασία, το πιο ουσιαστικό κρίνεται στο πρόγραμμα, σε αυτό που λέει Ανοιχτή Πόλη, ως το πιο χαρακτηριστικό εργαλείο αυτό του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την Αθήνα, στην πραγματικότητα μιλάμε για 7 μικρούς δήμους. Τα 7 διαμερίσματα, τις 7 κοινότητες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα δώσει αρμοδιότητες στα διαμερίσματα, κάτι το οποίο το νέο θεσμικό πλαίσιο το επιτρέπει. Άρα νομίζω ότι εκεί θα κριθούμε στο αν είναι όντως υποψηφιότητα με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά ή αν κάποιος το βλέπει τελείως διαφορετικά. Αλλά ξαναλέω, είμαι ένας άνθρωπος που συμμετείχα στην Ανοιχτή Πόλη από την πρώτη στιγμή. Άρα δεν έρχομαι. Και η επιλογή έγινε από τα κάτω, λες, δεν έγινε από τα πάνω. Η επιλογή έγινε από το συντονιστικό. Η πρώτη πρόταση ήταν ομόφωνη πρόταση του συντονιστικού της Ανοιχτής Πόλης. Ωραία. Να μπαίνουμε σχετικά στα θέματα που απασχολούν πολύ την Αθήνα, όπως Airbnb για παράδειγμα. Είδαμε πρόσφατα στη Μαδρίτη ότι το
ο Δήμος της Μαδρίτης έκλεισε κατά 95% τα Airbnb επειδή έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστή είσοδο σε διαμερίσματα κατοικιών, σε σύνολα διαμερισμάτων. Εδώ στην Αθήνα βλέπουμε ότι το Airbnb τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια έχει πάρει διαστάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Σε επίπεδο που και γνωστοί μου, φίλοι μου, να μιλήσω για προσωπικά, δεν μπορούν να βρουν πουθενά σπίτι και πηγαίνουν αλλού για αλλού κυριολεκτικά όμως. Ποια θα είναι η δράση σας πάνω σε αυτό? Συμπληρώνω κι εγώ και το απαντάς όλο μαζί. Σε έχω ακούσει να λέτε, καταρχάς συμφωνούμε απολύτως στο πεδίο της κριτικής προς την Airbnb, το τι κάνει σε μια πόλη. Και, αυτό, και συνολικά είναι... τη βραχυχρόνια μίσους, γιατί η Airbnb είναι απλά μια πλατφόρμα, μπορεί να είναι η βασική. Συμφωνή, αλλά... είναι η δημοφιλέστερη. Οπότε ξεκινάμε από μια κοινή αφετηρία που συνεννοούμαστε ως προς το ποιο είναι το κομμάτι της κριτικής, τι κάνει σε μια πόλη, πώς ανεβαίνουν τα ενοίκια, διώχνονται οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, επειδή είναι πιο, περισσότερο συμφέρον για τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού να το δίνει σε Airbnb, και στην πορεία μπαίνουν τεράστιες εταιρείες οι οποίες αγοράζουν εκατοντάδες διαμερίσματα. Αυτό είναι ένα διαπιστωτικό κομμάτι στο οποίο συμφωνούμε. Σε άκουσα να λες ότι πρέπει να υπάρχουν όρια, τα οποία όρια αυτά θα πρέπει να είναι φορολογικά, μέχρι 2 ενοικιαζόμενα ανά αφημί και ημερολογιακά, μέχρι 60, 90, 120 μέρες. Όχι μόνο αυτά, αλλά θα απαντήσω. Εντάξει, από μία πηγή που το πει, θα είναι μία από τις φορές που έχεις μιλήσει για το θέμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι μάλλον γενικότερο και πάρα πολύ κρίσιμο για το, για το Δήμο. Λες εσύ, φεύγω από την κεντρική πολιτική σκηνή και πάω να υπηρετήσω στο επίπεδο του Δήμου. Και το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει κανείς στο επίπεδο του Δήμου. Αυτό, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφασιστεί στο επίπεδο της Δημοτικής Αρχής. Οπότε αυτό έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι, αν αυτό που λες το λες σε συμφωνία με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει συμβεί στο πεδίο αυτό, το νομοθετικό, δηλαδή των νομοθετικών ρυθμίσεων που θα εμπόδιζαν την εξάπλωση. Και αν δεν έχει συμβεί κάτι, εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι, γιατί είναι μέρος της δικής σου ρητορικής και ατζέντας, αν δεν είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα μπορούσες να παρέμβεις κάνοντας κάτι. Κατανοητό. Υποθέτοντας ότι εκλέγεις. Ωραία. Να πω το εξής. Σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση, εντάξει, ξεκινάμε από το διαπιστωτικό στο οποίο υπάρχει μία συμφωνία. Να προσθέσω και ένα κομμάτι, γιατί στην Αθήνα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια. Η βραχυχρόνια μίσθωση σχετίστηκε με την ασφάλεια των γειτονιών. Δηλαδή, αν κάποιος μιλήσει με ένα σοβαρό εγκληματολόγο, θα σου πει ότι ένα πράγμα το οποίο παράγει ασφάλεια σε μια γειτονιά είναι ακριβώς η αίσθηση της κοινότητας. Δηλαδή, αυτό το οποίο κρατάει και τους κατοίκους εκεί. Οτιδήποτε διώχνει τους κατοίκους, οτιδήποτε πηγαίνει σε διαδικασία που διώχνει μόνιμους κατοίκους και φέρνει απλά περαστικούς τουρίστες, παράγει και ένα πλαίσιο, αρνητικό πλαίσιο και για την ίδια την έννοια της ασφάλειας και το αίσθημα ασφάλειας. Σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση, εμείς λέμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, το ζήτημα δεν είναι οριζόντιο. Δεν αφορά με τον ίδιο τρόπο την Αθήνα, την Τρίπολη, τη Θήβα κτλ. Άρα, αντιστοιχεί στο Δήμο της Αθήνας να έχει γνώμη. Και είναι πολύ προβληματικό ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος της Αθήνας δεν έχει γνώμη. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ότι που κάποια στιγμή έκανε μια διαβούλευση, αλλά ήταν μια διαβούλευση για τη χαρά της συζήτησης. Δεν ήταν ότι να καταλήξει σε 2-3 προτάσεις του Δήμου. Εμείς λέμε το εξής, ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα όρια. Πρώτο κομμάτι, να αποκλειστούν τα νομικά πρόσωπα από τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της πλατφόρμας. Δηλαδή, σε νομικό πρόσωπο, άνοιξε μια τουριστική επιχείρηση κανονικά όπως κάνουν και οι υπόλοιποι. Δεν μπορείς να κάνεις χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το δεύτερο όριο είναι το πόσα διαμερίσματα ανά αφημί μπορούν. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να έχεις 2, διαφορετικό να έχεις 15 διαμερίσματα. Και το τρίτο είναι το ημερολογιακό, με την εξής έννοια κιόλας. Οι άνθρωποι που ασχολούνται επιστημονικά με το πεδίο θα σου πούνε ότι μέσα σε μια πόλη πρέπει να μελετάς και τις ζώνες. Δεν μπορείς να έχεις το ίδιο ημερολογιακό σε ένα κομμάτι της πόλης που έχει περιορισμένο κτηριακό απόθεμα, ας πούμε στο κέντρο, και το ίδιο ημερολογιακό όριο, παραδείγματος χάρη στα Σεπόλια, που μπορεί να έχει, τυχαίο παράδειγμα, μπορεί να έχει μεγαλύτερο κτηριακό απόθεμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για όρια. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση και τι λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνει. Η κυβέρνηση, ακριβώς επειδή το ζήτημα του Airbnb ήρθε στην Ελλάδα με μια καθυστέρηση, το οποίο, αν θέλετε, μας δίνει και ένα πλεονέκτημα, γιατί έχουμε ευρωπαϊκές πρακτικές. Να δούμε τι μπορεί, τι μπορεί να κουμπώσει. Πέρσι, για πρώτη φορά, ψηφίστηκε νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κλείνει τη φορολογική τρύπα. Γιατί μέχρι τότε η πλατφόρμα ήταν και φορολογικά εντελώς μαύρη. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα να βγει κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα βάζει ακριβώς όρια. Δεν περιγράφει ποια είναι τα όρια, αλλά λέει ότι υπάρχει δυνατότητα να βγει κοινή υπουργική απόφαση. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Τι περιμένουμε γι' αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα εργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών,
όπου γνωρίζω κιόλας ακριβώς επειδή είναι σε συνεργασία με ανθρώπους που επιστημονικά από την αρχιτεκτονική ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτή είναι η κατεύθυνση. Η δικιά μας κατεύθυνση είναι να πιέσουμε έτσι ώστε αυτό να γίνει γρήγορα. Θεσμικά. Τελειώνει ο χρόνος της κυβέρνησης. Δεν θέλω δηλαδή να προβλέψω τώρα. Κατανοητό. Θα χάσετε, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα χάσουμε, αλλά. τι θέλω να πω, θεωρώ, αν με ρωτούσε κάποιος θεσμικά, πιστεύω ότι τα όρια θα πρέπει να περάσουν στο Δήμο. Ακριβώς γιατί δεν είναι ένα οριζόντιο ζήτημα, δηλαδή δεν είναι θέμα να κάνεις μια διάκριση, ας πούμε, πανελλαδική για το ποια μπορεί να είναι τα όρια. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν κάποιος μου έλεγε ότι τώρα πια πρέπει να μπουν τα δύο πρώτα όρια σε κάθε περίπτωση, θα ήταν αποκλεισμός των νομικών προσώπων, το οποίο θα έδιωχνε ακριβώς όλο αυτό που λέμε μεγάλοι παίχτες real estate, που απλά χρησιμοποιούν τη βραχυχρόνια μίσθωση, και το διαμερίσματα αναφημί. Δηλαδή αυτά θα μπορούσαν να μπουν αυτή τη στιγμή κανονικά πανελλαδικά, αφήνοντας ως το τρίτο κομμάτι με την ιδιαιτερότητα της πόλης. Οπότε αν αναδιατυπώσω λίγο την απάντησή σου, δεν απομακρύνομαι πολύ αν πω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο πρώτον δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Με όρους αρμοδιότητας δεν είναι ζήτημα του Δήμου. Ναι, θεωρείς ότι ουσιαστικά θα έπρεπε, γιατί αφορά με διαφορετικό τρόπο διαφορετικούς Δήμους. Απλά εδώ θέλω να είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι ενώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αρμοδιότητες και πολλές φορές γίνεται μπερδεμένη συζήτηση, πράγματα τα οποία είναι προβλήματα των ανθρώπων μιας πόλης πρέπει να είναι και ζητήματα του Δημάρχου. Δηλαδή δεν πρέπει ο Δήμος να λειτουργεί με ζήτημα, παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή θα θέλαμε να είναι. Όχι, ακόμα και αν δεν είναι αρμοδιότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι τα πάντα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αλλά είναι κρίσιμο ο Δήμος να έχει γνώμη για το πώς πρέπει να ρυθμιστεί ένα ζήτημα. Να έχει λόγο να πατάει, δηλαδή. Και πάνω εκεί να έχει και ένα διεκδικητικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όποια και να είναι η κυβέρνηση θα συμφωνεί σε όλα. Εντάξει, αλλά αυτό που λέμε τώρα είναι ότι μπορεί να έχει μία άποψη, και εγώ έχω μία άποψη, αλλά στο πεδίο που όντως λαμβάνονται οι αποφάσεις, δεν έχει μέχρι τώρα ληφθεί μια απόφαση που να το περιορίζει. Αλλά επειδή η δημοκρατία είναι δυναμικό πράγμα, κατανοούμε ότι είναι διαφορετικό να έχω εγώ μια άποψη, να έχεις εσύ μια άποψη. Είναι διαφορετικό ο Δήμος Αθήνας να βγει με τεκμηριωμένη πρόταση και να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και να διεκδικήσει. Αυτή τη στιγμή πάντως αυτός που έχει την είναι το αρμοδιότητα δεν το έχει αντιμετωπίσει. Ξαναλέω, έγινε το πρώτο βήμα και αυτή τη στιγμή υπάρχει η ομάδα εργασίας για να καταλήξει στο δεύτερο. Η ομάδα εργασίας είναι πάντα κάτι πολύ παρήγορο. Λοιπόν, να πάμε λίγο για τον ετήσιο προϋπολογισμό που έχει ο Δήμος Αθηναίων και σκοπεύει γενικά να διαθέσει. Να πάμε λίγο στην καθαριότητα. Έχεις δηλώσει, συγγνώμη, προεβδομάδων σε debate που κάνατε όλοι οι υποψήφοι από τα μεγάλα κόμματα, ότι δεν επιθυμείς το να μπουν ιδιώτες μέσα στο Δήμο Αθήνας. Τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα το προεκρινές? Ωραία, κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή, ο Δήμος της Αθήνας ούτως ή άλλως πάρα πολλά κομμάτια και όλοι οι Δήμοι της χώρας υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που σε έκτακτες ανάγκες μπορεί να κάνουν μια εργολαβία για ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν μιλάμε όμως για την καθαριότητα, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι στον πυρήνα της λειτουργίας του Δήμου και κάτι στο οποίο ο Δήμος παίρνει και ανταποδοτικά τέλη. Δηλαδή, καθαριότητα και φωτισμός είναι δύο από τις βασικές δραστηριότητες όπου ο κόσμος πληρώνει για να έχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Και ειδικά στην Αθήνα πληρώνουν και πολύ. Αν δείτε τον προϋπολογισμό του 2018 του Δήμου της Αθήνας για την καθαριότητα, θα δείτε ότι από τα χρήματα που είχε, κατάφερε να εκτελέσει λιγότερο από 40%. Δηλαδή, είχε εισπράξει τα χρήματα και δεν τα εκτέλεσε. Αυτή που εκτέλεσε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν προχώρησαν εξοπλισμοί που έπρεπε να πάρει ο Δήμος, όπως καινούργιοι κάδοι, πληστικά. Υπάρχουν περιοχές που οι κάδοι δεν έχουν πληθεί 4 χρόνια. Μόνο τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία στη συγκεκριμένη περιοχή. Μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους. Ο Δήμος Αθήνας αυτή τη στιγμή είναι στον εισαγγελέα μετά από μηνύσεις επιθεώρησης εργασίας, ακριβώς γιατί δεν παρέχει μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Και η καθαριότητα και το πράσινο είναι οι δύο χώροι που δίνουν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δηλαδή, πράγματα πόροι που έχει ούτως ή άλλως η Αθήνα και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει. Αν θέλετε να σας πω, αυτό είναι λίγο το εύκολο. Δηλαδή ότι με μια καλύτερη δουλειά και οργάνωση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα χρήματα που έχεις. Το δύσκολο όμως που πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε στην Αθήνα είναι συνολικά το κομμάτι διαχείριση απορριμμάτων. Αν το έλεγα με μια φράση, αν η Αθήνα δεν μάθει να κάνει ανακύκλωση, δεν μπορεί να είναι καθαρή πόλη.
Δηλαδή, η Αθήνα είναι μια πόλη που θα έπρεπε να στέλνει για ταφή το 25% των απορριμμάτων και στέλνει για ταφή το 92% των απορριμμάτων. Θα έπρεπε να ανακυκλώνει 50% και ανακυκλώνει μόλις 5%. Ίσως το πιο εξοργιστικό, τουλάχιστον για μένα, είναι ας πούμε τα κλαδέματα που είναι ο πιο καθαρός πόρος που έχεις. Δεν γίνονται κομπόστ σε ένα σημείο στην πόλη, πηγαίνουν στον αιμάξι σε φυλή. Άρα λέω ότι υπάρχουν μεγάλα κενά και στο κομμάτι της διαχείρισης, δηλαδή πόροι αναξιοποίητοι που θα μπορούσαν να λύσουν μια σειρά από πράγματα, από υπόγειους κάδους μέχρι σάρωθρα, καινούργια οχήματα και πάει λέγοντας. Αλλά χρειάζεται και μια αλλαγή στο μοντέλο συνολικά στην διαχείριση απορριμμάτων. Δηλαδή σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, και ορθώς μιλάνε για κυκλική οικονομία, για το πώς χρησιμοποιείς τους πόρους, το οποίο δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Και στην Ελλάδα ακόμα το μοντέλο συνεχίζουμε να είναι ότι πού θα βρούμε ένα τόπο για να τα στέλνουμε όλα για ταφή. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Δηλαδή αυτό το μοντέλο έχει σκάσει από όλες τις πλευρές. Ναι, η ερώτηση ωστόσο ήταν αν μπορεί να υπάρξει σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αν θα δεχόσουν. Το είπα. Στο κομμάτι της καθαριότητας θεωρώ ότι το τελευταίο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τους εργολάβους στην καθαριότητα. Δηλαδή έχουμε φτύσει αίμα να διώξουμε τους εργολάβους από την καθαριότητα στα νοσοκομεία. Δηλαδή ένα νοσοκομείο μόνο ευαγγελισμός εξοικονομεί 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο από όταν έφυγε ο εργολάβος. Το θεωρώ πραγματικά πολύ κακή ιδέα. Δηλαδή, ή είσαι βαθιά ιδεολειπτικός για να πεις ότι ψώνει και ντε πρέπει να κάνω ζήτηση στην καθαριότητα, ή θες να εξυπηρετείς συμφέροντα. Εκτός καθαριότητας, ξανά είπα, υπάρχουν έκτακτες ανάγκες που αναγκαστικά ο Δήμος. Αφήνουμε τις έκτακτες ανάγκες. Όχι, θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί ο Δήμος μόνο με προσωπικό. Αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Αν μου πεις ότι σήμερα, πρακτικά αν αύριο ήμουν δήμαρχος και μου πεις ότι οι εργαζόμενοι που έχεις στο πράσινο φτάνουν για να κάνεις τις καθαριότητες που πρέπει να κάνεις σε 10 λόφους για την αντιπυρική περίοδο, θα σου πω ότι δεν φτάνουν. Αλλά κατανοείς ότι είναι τελείως διαφορετικό να πεις ότι χρειάζεται να στήσω την υπηρεσία. Τελείως διαφορετικό ότι μέχρι να στήσω την υπηρεσία δεν μπορώ να λέω στους δημότες ότι δεν σας παρέχω την υπηρεσία που πρέπει να σας παρέχω γιατί μου λείπει το προσωπικό. Σχετικά με μόνιμες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων που όπως λες και εσύ τις έχουμε ανάγκη και το βλέπουμε, ναι. Έτσι κι αλλιώς ότι... Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ κρίσιμο το ότι, ότι αυτή τη στιγμή η δημόσια διοίκηση λειτουργεί με τον κανόνα μία πρόσληψη, μία αποχώρηση. Και το λέω γιατί στο δημόσιο διάλογο υπάρχει κατατεθειμένη και η άποψη ότι όχι παιδιά, ο δημόσιος τομέας παραμένει πολύ μεγάλος. Ο δημόσιος τομέας ήταν η πηγή της δημοσιονομικής κρίσης, της χρεοκοπίας κτλ. Έχουμε πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Το 1-5. Είχαμε ακούσει διάφορα νούμερα τα οποία ποτέ δεν είναι. Ότι υπήρχαν 1,5 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι που όταν μετρήθηκαν ήταν 750 μαζί με σώματα ασφαλείας και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή ούτε το 1:1 είναι αρκετό. Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι πληγές που έχουν μείνει στη δημόσια διοίκηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση το 5:1 θα ήταν καταστροφή. Και όχι μόνο για υπηρεσίες που κάποιος θα σκεφτόταν κατευθείαν, δηλαδή νοσοκομεία και σχολεία. Θα ήταν καταστροφή για μια σειρά από υπηρεσίες, πράσινο, καθαριότητα, φωτισμός. Δηλαδή ο Δήμος της Αθήνας αυτή τη στιγμή με το 5:1 θα έκλεινε. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Μας λες να γυρίσουμε στα του Δήμου, αλλά μοιραία η κουβέντα επανέρχεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί εκεί λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για αυτά. Οπότε, όσο και να ζοριστούμε, θα επιστρέφουμε στο κεντρικό πολιτικό. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο για την καθαριότητα? Για το Δήμο, όχι. Για το Μόλις, την Ακαδημία Πλάτωνος. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί. Υπήρξε αρχικά η επαναχώρηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραφή του, mm-hmm. του Υπουργού, του Σταθάκη, και στη συνέχεια η επαναχώρηση εκ μέρους της εταιρείας. Ναι, η επαναχώρηση εκ μέρους του Υπουργού, αλλά όχι ακριβώς το σχέδιο που ήθελε η εταιρεία. Με τροποποιήσεις, ναι. Οι οποίες ικανοποιούν τις... Όχι. Όχι, ναι, ωραία. Οπότε το... Νομίζω είμαι ειλικρινής. Ναι. Οπότε, αρχικά, ποια είναι η άποψή σου? Αρχικά τι θα έπρεπε να έχει γίνει, τι θα ήθελες, τι είναι αυτό το οποίο εσύ προκρίνεις ως σωστή. Να αλλάξουν οι όροι δόμησης. Mm-hmm. Να αλλάξουν οι όροι δόμησης. Δεν χρειάζεται εκεί να υπάρχει ειδική εξαίρεση για όρους δόμησης διαφορετικούς από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη περιοχή. Είναι πολύ καθαρό. Αν αυτό σημαίνει ότι προφανώς θα διαφωνήσεις ανοιχτά με το Υπουργείο, θα διαφωνήσεις ανοιχτά με το Υπουργείο. Να αλλάξουν οι όροι δόμησης, συγγνώμη. Είναι μια... Το σύνθημα της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι φέρνουν επενδύσεις, έρχονται συνέχεια επενδύσεις εδώ πέρα, έχουμε ανοίξει και το βλέπουν και παίρνουν το σύνθημα και έρχονται απ' έξω. Αν δεν προχωρήσει
Όχι, καλά, η συγκεκριμένη επένδυση τώρα δεν προχωράει. Δηλαδή ναι, ναι. Τελείωσε. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή άλλος επενδυτής και τα λοιπά. Αλλά η συγκεκριμένη επένδυση δεν προχωράει. Η γνώμη μου είναι ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι, κάτω από πιέσεις και τα λοιπά, έκανε την επιλογή που έκανε η κυβέρνηση. Δεν θα πω ο κ. Σταθάκης. Δηλαδή, ξέρετε, δεν το προσωποποιήσατε. Ναι, χειρότερα. Όχι, αυτό το λέω. Όχι, θέλω να πω ότι μου είναι εύκολο απλά να χρεώνω. Δεν είναι τίμιο να χρεώνεις προσωπικά μια κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και λάθη και ότι πάντα υπάρχει συλλογική ευθύνη. Αλλά ήταν απόφαση κυβερνητική. Δεν ήταν ότι κάποιος πήγε να το ανατρέψει. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν οι όροι δόμησης. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ακόμη και σε σύγκρουση με το Υπουργείο, mm-hmm. αυτό λες. Η σύγκρουση με το Υπουργείο στην πραγματικότητα όμως μπορεί να σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν περιγράφουμε το Airbnb, την Ακαδημία mm-hmm. Πλάτωνος, η σύγκρουση με το Υπουργείο μπορεί να σημαίνει πολύ απλά ότι μπορείς ως υποψήφιος δήμαρχος να λες πράγματα τα οποία δεν στοιχίζουν να τα πεις, γιατί οι αποφάσεις mm-hmm. παίρνονται αλλού και εσύ μπορείς να διατηρήσεις ένα προφίλ. Δεν το βλέπω έτσι. Το φαντάζομαι, λέω. Εγώ πώς το βλέπω. Ότι μπορεί πρακτικά. Και το λέω γιατί, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή και η Επιτροπή Κατοίκων έχει μέσα πάρα πολύ κόσμο που είναι είτε οργανωμένο στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι διαφωνεί τελείως. Με το ζήτημα, τέτοιες αντιθέσεις πάντα υπάρχουν στη δημόσια πολιτική. Δηλαδή, δεν τις ανακάλυψαμε το 2018. Και πάντα σε ένα κόμμα και της αριστεράς υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις. Όταν δεν μπλέξεις και με τη διοίκηση, αυτό. Αυτό το μπλέξεις με τη διοίκηση είναι κρίσιμο ζήτημα. Γιατί άλλο να υπάρχουν γενικώς διαφωνίες και άλλο πράγμα να υπάρχει ένα ρήγμα που χωρίζει mm-hmm, mm-hmm. αυτά τα οποία πάντοτε έλεγες με αυτά τα οποία είσαι αναγκασμένος να κάνεις mm-hmm. ασκώντας ρεαλιστικά mm-hmm. πολιτική. Mm-hmm. Αυτό είναι όντως κάτι που το ανακαλύψαμε τώρα. Διότι δεν μας είχε ξανατύχει να βρεθεί κάποιος που να ασκεί εξουσία έχοντας εκτοξευτεί στα ποσοστά που μπορούσαν να τον εκλέξουν με συνθηματολογία αριστερή. Εντάξει. Το είπα κάπως επιθετικά, αλλά τέλος πάντων κατάλαβα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κατανοητή και η κριτική και είναι κατανοητή και η επιθετικότητα σε μια σειρά από ζητήματα, γιατί προφανώς υπάρχουν στιγμές που η ζωή ανθρώπων ήρθε τα πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είναι φυσιολογικό. Αλλά εγώ ξαναλέω ότι στο συγκεκριμένο, αν κάποιος μου έλεγε με μία φράση τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, πρέπει να αλλάξουν οι όροι δόμησης. Γιατί με την έννοια ότι θα μπορούσε κάποιος να σου πει ότι πρέπει να διεκδικείς αυτό το χώρο να τον πάρει ο Δήμος. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να μελετήσεις. Αλλά ακόμα και αν ένας Δήμος δεν μπορεί να πάρει όλους τους χώρους, οι όροι δόμησης πρέπει να επανέλθουν στο κανονικό πλαίσιο. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Αυτό δεν το υποστήριζες ακόμα κι αν εκλεγείς δήμαρχος και δεχθείς ισχυρές πιέσεις από την κυβέρνηση. Ναι. Ναι. Τσάμπα είναι τώρα, τι θα σου πει. Εδώ λέγανε ότι θα ασκήσεις τα μνημόνια. Σωστό αυτό. Και τη δέσμευση ως προς αυτό. Γιατί με το Μόλ, ας πούμε, έχει γίνει μεγάλο θέμα στην Ακαδημία Πλάτωνος. Όχι, προφανώς. Το ξέρω πολύ καλά. Είχες διαταλέσει υπουργός εργασίας πριν. Αρχικά ήμουνα ειδικός γραμματέας στην επιθεώρηση εργασίας. Και μετά υφυπουργός εργασίας στο κομμάτι καταπολέμησης ανεργίας. Η κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ, είχε κάνει ένα μεγάλο. Έκανε λόγο μάλλον πάρα πολύ πριν το 2015, ενώ πριν εκλεγεί, ότι θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, θα φέρει τούμπα κάποια άλλα κλπ. Αυτό που νομίζω ότι στην ουσία μένει είναι η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Και η αύξηση του κατώτατου τώρα, και πώς θα το πούμε έτσι, είναι αυτό που είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ για κανένα λόγο. Το οποίο είχε δεσμευτεί, συγγνώμη, να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για κανένα λόγο. Πώς αποτιμάς εσύ την παρουσία σου και το πέρασμά σου από εκεί πέρα, για τα όσα είχατε πει ως κυβέρνηση ότι θα κάνατε και τα όσα τελικά κάνατε, ή μάλλον τα περισσότερα που δεν κάνατε. Ωραία. Ειδικά στα εργασιακά θα διαφωνήσω με αυτό, γιατί η κεντρική δέσμευση ήταν η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τι σημαίνει επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων? Σημαίνει επαναφορά του νομοθετικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για ποιο λόγο? Γιατί συλλογική διαπραγμάτευση δεν υπογράφει ποτέ καμία κυβέρνηση. Συλλογική διαπραγμάτευση, συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφει η εργοδοτική πλευρά με την εργατική πλευρά. Το ότι επανήλθαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, σημαίνει ότι η σύμβαση που υπήρχε στον τουρισμό, που είχε υπογραφεί σύμβαση όμως, ξαναλέω, όχι από την κυβέρνηση, από τους κοινωνικούς εταίρους στον τουρισμό. Με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων έγινε υποχρεωτική για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Γιατί τι ίσχυε? Ερχόταν ένας ξενοδόχος, έλεγε ότι συγγνώμη, παιδιά, εγώ δεν είμαι στην εργοδοτική ένωση,
Άρα η σύμβαση που μπορεί να έχει υπογράψει η εργοδοτική ένωση, εμένα δεν με αφορά. Από τη στιγμή που έγινε υποχρεωτική αυτή η σύμβαση για 120.000 εργαζόμενους, γιατί αυτή τη στιγμή με βάση τις συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν είναι υποχρεωτικές συμβάσεις για κάτι περισσότερο από 200.000 εργαζόμενους. Συγγνώμη, εδώ να σε διακόψω ακριβώς λίγο. Σε πόσους κλάδους είναι υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασίας? Πόσοι εργαζόμενοι δηλωμένοι κάθονται? Αυτό λέω. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω είναι πλέον γύρω στις 11 συμβάσεις που είναι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία και είναι για περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους. Αυτό ξαναλέω όμως, καμία κυβέρνηση δεν υπογράφει συμβάσεις. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ξεχωριστό βήμα. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλές μέρες για το ποια είναι η κατάσταση στο εργατικό κίνημα, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Η κυβέρνηση έχει τρόπο να πιέσει όμως και να κατευθύνει. Να πιέσει και να κατευθύνει οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι για το αν θα υπογράψουν συμβάσεις. Θεωρώ ότι έχει αυτό το οποίο έχει να πιέσει είναι να φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να προστατεύει κάποια πράγματα. Σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, λοιπόν, παραδείγματος χάρη στον τουρισμό, αυτή τη στιγμή ο εισαγωγικός μισθός, γιατί υπάρχουν πολλοί εισαγωγικοί μισθοί ανάλογα με την ειδικότητα, ο εισαγωγικός μισθός στη χειρότερη περίπτωση είναι τα 780 ευρώ. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι ίσχυε την προηγούμενη περίοδο χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα για αυτό που θα λέγαμε υποδηλωμένη εργασία. Γιατί ένα κομμάτι ήταν η δουλειά στην αδήλωτη εργασία που κάναμε, ένα κομμάτι στην υποδηλωμένη εργασία. Τι σημαίνει υποδηλωμένη εργασία? Είτε μερικώς δηλωμένη, ψευδός, δηλαδή ότι σε εμφανίζουν ως 4ωρο, ενώ στην πραγματικότητα είσαι 8ωρο ή και οτιδήποτε παραπάνω, ή και σε περιπτώσεις που, ειδικά σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες, δουλεύεις υπερορίες, οι οποίες ποτέ δεν πληρώνονται. Με τις αλλαγές που κάναμε και μέσα και από το ελεγκτικό έργο, ενώ το 2017 είχαν πληρωθεί έστω και μία ώρα υπερορίας 170.000 εργαζόμενοι, το 2018 πληρώθηκαν υπερορίες 370.000 εργαζόμενοι. Προφανώς δεν προέκυψε κάποια οικονομική έκρηξη από το 2017 στο 2018 και συνέβη αυτό. Αυτό ήταν ένα κομμάτι και του νομοθετικού αλλά και του ελεγκτικού έργου. Άρα, ειδικά στα εργασιακά, θα έλεγα ότι η βασική δέσμευση που ήταν η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι κάτι το οποίο έγινε. Σχετικά με το μισθό. Όταν λες βασική δέσμευση, τι εννοείς? Εννοείς ότι αυτή αλλάζει ριζικά το τοπίο στην εργασία? Εννοείς ότι αυτή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες? Εννοώ ότι είναι αντικειμενικά το πρώτο κομμάτι για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα στην εργασία. Ναι. Είναι αντικειμενικά το πρώτο κομμάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα κομμάτια και άλλα στοιχεία, μάλλον όπως η ανεργία. Γιατί όταν σε μια χώρα με ανεργία 26%, το καλύτερο θεσμικό πλαίσιο να έχει ο συσχετισμό ανάμεσα στου εργοδότε και στου εργαζόμενου είναι τόσο αρνητικό που το κατανοείς την φράση ότι εντάξει, αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει. Έχουμε ένα λέω φράση που όποιος είναι στον ιδιωτικό τομέα την έχει ακούσει. Yeah. Αυτή τη στιγμή ως επιθετική. Μιλάμε σοβαρά, είναι ότι κάποιος που δουλεύει πληρώνεται full time ή part time, μάλλον για part time εργασία, μπορεί να του λέει 4 ώρες, μισό ένσημο, και κάτσε δούλεψε 4 ώρες. Μπορεί να δουλεύει 9 ώρες εκεί ακριβώς, πέρα. Γιατί ακριβώς. Αυτό κι αν μας αρέσει. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. δεν έχει λυθεί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι είχαμε ακούσει σύγχρονα ότι αυτά τα πράγματα θα αντιμετωπιζόντουσαν. Να λυθεί, να μην υπάρχει, όχι, δεν θα πω δεν υπάρχει. Αλλά ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα κομμάτια στο ελεγκτικό, θα πω ότι έχουν γίνει. Δηλαδή, αν κάποιος δεν μπορεί να κατανοήσει πόσο διαφορετικό είναι ένα πεδίο στο οποίο είχε 26% ανεργία και αυτή τη στιγμή έχει 18% ανεργία. Ένα πεδίο στο οποίο είχε 20% αδήλωτη εργασία και αυτή τη στιγμή έχει 8% αδήλωτη εργασία, είναι διαφορετικό. Είναι εκεί που θα έπρεπε να είσαι? Όχι, δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είσαι. Γιατί πέρασες 4 χρόνια στα οποία ως χώρα έχασες το 25% του συλλογικού σου πλούτου. Δηλαδή είναι από τα στοιχεία στα οποία η ζημιά γίνεται πάρα πολύ εύκολα και είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποκατάσταση. Αλλά ξεκάθαρα είσαι, ειδικά στα εργασιακά, σε μια διαφορετική πορεία αποκατάστασης. Έχεις ένα τεράστιο έλλειμμα, το οποίο δεν μπορεί να το λύσει καμία κυβέρνηση. Και αυτό το έλλειμμα λέγεται συνδικαλιστικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές, το συνδικαλιστικό κίνημα αυτή. Όχι, δεν λέω ότι φταίνε το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά η κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή σε πόσες περιπτώσεις έχεις όντως σωματεία τα οποία παλεύουν για μία σύμβαση, ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση δημιουργήθηκε, με τους Σαμαροβενιζέλους και λοιπά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουν φτάσει στη χώρα εδώ πέρα, έχουν φτάσει στους εργαζόμενους εδώ πέρα, όπως είναι. Κάποια μικρά, πολύ μικρά βήματα έχουν γίνει. Ωστόσο, μιλάμε για την πέμπτη χρονιά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, 14-19 είμαστε τώρα. Και βλέπουμε ακόμα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανασφάλιση των εργαζόμενων. Να σε πάω, αν θέλεις, στους δελιβεράδες. 15 άνθρωποι νεκροί σε 1,5 χρόνο εργαζόμενοι. Και πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για ελάχιστα, μάλλον πληρώνονται για ελάχιστα και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Ήταν από τις δεσμεύσεις της κορυφής της κυβέρνησης. Ισχύει ακόμα. Βιώνουμε την
μνημονιακή ζούγκλα που κατήγγειλε και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Εδώ είναι αυτό. Δεν έχει αλλάξει. Να συμπληρώσω κι εγώ σε αυτό ότι ένα επιχείρημα που λέει ότι έχουν γίνει βήματα. Ποτέ δεν μπορείς να το λύσεις απολύτως ένα πρόβλημα. Στην πραγματικότητα είναι μια διέξοδος διαφυγής για ό,τι δεν έχει γίνει. Γιατί πάντα μπορείς να πεις εντάξει, κάτι έγινε. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι στο οποίο σε ένα από τα πεδία που μπορείς να επέμβεις θεσμικά έχουμε μια παρέμβαση η οποία αφορά ένα υποσύνολο των εργαζομένων με έναν τρόπο που δεν είναι και απολύτως δεσμευτικός γιατί δεν υπογράφουμε εμείς τις συμβάσεις εργασίας. Οπότε αυτό πρακτικά δεν θα το έλεγες και θεμελιώδες για την κατάσταση της εργασίας στην Ελλάδα. Εντάξει, σε αυτό θα διαφωνήσω. Ξαναλέω ότι το κομμάτι το ότι επανήλθε η αρχή της επεκτασιμότητας και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης είναι πολύ κρίσιμο για το τι σημαίνει εργατικό δίκαιο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Καταλαβαίνω ότι μια τέτοια θεσμική αλλαγή θέλει περισσότερο χρόνο για να φέρει το αποτέλεσμα που πρέπει να φέρει και ότι από μόνη της δεν φτάνει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι αυτό. Δεύτερον, όταν συγκρίνεις την κατάσταση το 2014 με την κατάσταση το 2018 και βλέπεις ότι στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν 400.000 περισσότεροι εργαζόμενοι και η αναλογία είναι 70 πλήρης 30 μερικοί. Αυτή είναι η αναλογία. Θα μου πεις ότι είναι μεγάλο το 30. Να συμφωνήσω ότι είναι μεγάλο το 30. Αλλά είναι 70 πλήρης απασχόληση 30. Επίσης, το τι σημαίνει πλήρης και η μερική απασχόληση πλέον με τους μνημονιακούς μισθούς, έτσι, είναι θέμα. Και το πλήρης, αυτό που θα άλλαζε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, κατανοητό, αλλά ό,τι και να πω, πάντα και από την άλλη, μπορεί να υπάρχει και ένα επιχείρημα. Ναι, εντάξει, και αυτό τι σημαίνει και το άλλο τι σημαίνει. Το οποίο επιχείρημα μπορεί να φτάνει στο ότι τίποτα δεν αλλάζει, που κατά τη γνώμη μου δημιουργεί μια γενικευμένη τοπάθεια. Δηλαδή, εγώ δεν το λέω με όρους γενικευμένη τοπάθεια. Εγώ θεωρώ ότι στα εργασιακά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, αλλά επειδή είστε ένας από τους χώρους που παρακολουθείτε και πράγματα που τα πιο mainstream media δεν παρακολουθούν. Δεν νομίζω ότι αν πριν από 5 χρόνια κάποιος σας έλεγε ότι μια συστημική τράπεζα θα πληρώσει 1,6 εκατομμύριο πρόστιμο για παράβαση χρόνου εργασίας ή θα έκλεινε κατάστημα κεντρικής τράπεζας για παράβαση χρόνου εργασίας, θα σας ακούγονταν φυσιολογικό. Γιατί νομίζω ότι μας ακούγονται φυσιολογικά τα 40 εκατομμύρια των εφοπλιστών, τα 70 που θα γίνουν 40. Ναι, θα έλεγα να επαναφέρουμε την κουβέντα στα, επαναφέρουμε την κουβέντα στα δημοτικά. Έχω μια ερώτηση πάλι από αναγνώστη. Είναι μια ερώτηση που αφορά τους ποδηλατόδρομους και ρωτάει, είναι τρεις ειδικές ερωτήσεις και μια γενική λογική. Αν μπορεί ο Δήμαρχος να φτιάξει ποδηλατόδρομους, να βελτιώσει την κίνηση των πεζών, πώς μπορεί να επιδιορθώσει οι ασφάλτους που θυμίζουν ορίγματα, μέχρι εδώ πέρα απαντάς ό,τι θέλεις, το κρίσιμο μου φαίνεται μετά. Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό και γιατί δεν το έχει κάνει κανείς όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι απλά αφελής που τα θεωρώ αυτά στοιχειώδη. Και εδώ νομίζω ότι η ερώτηση γίνεται πιο πολιτική. Γιατί είπαμε ποδηλατόδρομοι, άσφαλτοι και πεζοδρόμια. Ναι. Okay. Οπότε μπορείς να απαντήσεις ειδικά για αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτά επαναφέρουν και την κουβέντα στο γενικό πλαίσιο, αυτό που λέω εγώ, ότι αφορά το τι αποφάσεις βρίσκονται όντως στα χέρια σου και τι όχι. Οπότε τι νόημα έχει να μιλάς για τους ποδηλατόδρομους, γιατί θυμόμαστε ότι οι ποδηλατόδρομοι είναι και κάτι το οποίο έχει γίνει και λίγο ένα σλόγγαν και σύνθημα που ξαφνικά έλεγε ο άλλος, αλλά αυτό δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, δηλαδή τι το λες αυτό, δεν είναι της αρμοδιότητάς σου. Ωραία. Να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος, με ένα πλαίσιο το οποίο πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή στήριξαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, προχωράει ένα πιλωτικό για 4 ποδηλατόδρομους. Δεν έχει ξεκινήσει, αλλά έχει πάρθει απόφαση, έχει χωροθετηθεί που θα γίνει ποδηλατόδρομο κτλ. Για μένα, ειδικά στο ποδήλατο, μάλλον να το ξεκινήσω αλλιώς. Το κυκλοφοριακό και το ζήτημα της πρόσβασης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για την Αθήνα. Και πρέπει να αντιστρέψουμε λίγο τις προτεραιότητες. Δηλαδή, όταν μιλήσουμε σοβαρά για πρόσβαση, πρέπει να δούμε πώς μπορείς να είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από την πρόσβαση του πεζού, γιατί η Αθήνα είναι πλέον σαν να είναι μια πόλη κατελημένη από το αυτοκίνητο, με πάρα πολλές εκφάνσεις. Συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Δήμος της Αθήνας θα μπορούσε να έχει δημοτική συγκοινωνία. Υπάρχουν μικρότεροι δήμοι που έχουν δημοτική συγκοινωνία. Και υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες για τη δημοτική συγκοινωνία. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το πώς μπορείς να έχεις δημοτική συγκοινωνία που συνδέει με τα μέσα σταθερής τροχιάς, γιατί έτσι λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Δεύτερο, υπάρχουν διαμερίσματα στα οποία δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μέσα στο ίδιο διαμέρισμα. Δηλαδή, αν θες να βρεθείς στον Κολονό από τον Άγιο Νικόλα, πρέπει να κατέβεις κέντρο. Πρέπει να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Από Παγκράτη, Νέο Κόσμο, πάλι που υπάρχουν υπηρεσίες που δεν μπορείς να βρεις στο Παγκράτη, υπηρεσίες που δεν μπορείς να βρεις στο Νέο Κόσμο και ένας μεγάλος άνθρωπος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μετακίνησης.
Άρα για μένα το πιο κρίσιμο είναι, παραδείγματος χάρη, όταν μιλήσουμε για ποδηλατόδρομους, να μην πεις ότι θα κάνω 15 πράγματα, αλλά να σχεδιάσεις ένα σοβαρά, να το κάνεις για να κερδίσεις αυτό που λέμε δύναμη του παραδείγματος. Γιατί η Αθήνα χρειάζεται τη δύναμη του παραδείγματος. Αυτό με αφορά και εμένα και όλες, γιατί κυκλοφορώ με ποδήλατο. Οπότε είναι σαν τις βιωματικές ερωτήσεις του Ορέστη με το Airbnb. Ωραία, ωραία. Σχετικά με τα πεζοδρόμια, εδώ είναι η διαφωνία ανάμεσα στο Δήμο και στους πολίτες, το τι σημαίνει να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια. Γιατί ο Δήμος θα σου πει ότι εγώ το 2004 φτιάξα όλα τα πεζοδρόμια στην Αθήνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί δεν ήρθαν από τον Πελαρχό τα πεζοδρόμια στην Αθήνα, κάποτε κάποιοι τα φτιάξανε. Και όποιος κινείται σε αυτή την πόλη ξέρει ότι παρακαλάς να μην βρέξει, γιατί με το που βρέξει τα πεζοδρόμια γίνονται παγίδες. Δηλαδή, παιδιά, μετά από βροχή, αν κάποιος βρεθεί στο ΚΑΤ, θα μπορούσε να κάνει ολόκληρη στατιστική πόσος κόσμος ήρθε από τραυματισμούς σε πεζοδρόμια. Εμείς λέμε το εξής: αν κάποιος πει ότι μέσα σε 4 χρόνια μπορεί να φτιάξει όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας, δεν γίνεται. Τι μπορεί να κάνει όμως, και θα μπορούσε να το κάνει πολύ γρήγορα η Δημοτική Αρχή. Θα μπορούσε σε συνεργασία με πανεπιστημιακές σχολές, όπως παραδείγματος χάρη αρχιτεκτονική, να συνεννοηθούμε για το ποια είναι τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούμε μέσα στην πόλη. Γιατί υπάρχουν υλικά τα οποία μπορεί να είναι πραγματικά φιλικά για τους πεζούς, φιλικά για το τι σημαίνει περιβάλλον, φιλικά για το τι σημαίνει πόλη σήμερα μέσα στην κλιματική αλλαγή, φιλικά για το να μην σου επιστρέφουν επί 10 τη θερμότητα που μπορεί να παράγει πλέον αυτή η πόλη. Και να πεις ότι από εδώ και πέρα όποιο έργο γίνεται, γίνεται σε αυτή τη βάση. Και το λέω συγκεκριμένα για τα πεζοδρόμια. Τώρα, σχετικά με τις υποδομές συνολικότερα της πόλης και την άσφαλτο, αν βλέπατε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου της Αθήνας για το 2018, και επανέρχομαι λίγο στον προϋπολογισμό, γιατί πολλές φορές υπάρχει και αυτή η αίσθηση που μου λες ότι εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά πόσα πράγματα πραγματικά κρίνονται στο Δήμο και για πόσα είναι φταίει η περιφέρεια ή η κυβέρνηση ή κάποιος πιο κεντρικός φορέας. Ο Δήμος της Αθήνας είναι ορισμός αυτού που λέμε πλούσιος Δήμος με φτωχή διαχείριση. Δηλαδή είχε τεχνικό πρόγραμμα για το 2018 40 εκατομμύρια και από αυτά τα 40 εκατομμύρια εκτέλεσε μόλις 2. Δηλαδή είναι σαν να μου λες εσύ σου δίνω 40 εκατομμύρια για να κάνεις έργα και υποδομές στην πόλη και να έρθω εγώ στο τέλος. Μένουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, ούτε φαγώθηκαν ούτε χάθηκαν. Αλλά αυτά τα λεφτά δεν ήταν για να γίνει πλεώνασμα. Ήταν για να εκτελεστούν. Ίσως το πιο εξοργιστικό παράδειγμα που είχα ακούσει ήταν όταν κάποια στιγμή βρέθηκα στη Ριζούπολη, που είναι σύνορα Δήμου Αθηναίων, σύνορα με Νέα Ιωνία, που υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για ένα έργο που έπρεπε να γίνει αντιπλημμυρικό. Δύο στενά πιο πάνω, ο Δήμος της Νέας Ιωνίας προχωρούσε κανονικά το έργο σε συνεννόηση με την περιφέρεια. Δύο στενά πιο κάτω, ο Δήμος της Αθήνας δεν μπορούσε να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Και ήταν κιόλας, ειδικά όταν βρεθεί σε συνοριακές περιοχές του Δήμου, συνοριακές εντός εισαγωγικών, είναι πολύ συχνά ακούς ανθρώπους να σου λένε ότι ρε γαμώ, θα ήθελα να μένω στο διπλανό Δήμο, γιατί η σύγκριση γίνεται ακόμα πιο σκληρή. Τώρα, σχετικά με το ερώτημα το τελευταίο, το γιατί δεν προχώρησαν, νομίζω ότι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ο κύριος Καμίνης πήρε ένα Δήμο χρεοκοπημένο το 2010. Έναν Δήμο που είχε χρέος κάτι περισσότερο από 200 εκατομμύρια μετά από τις διοικήσεις Μπακογιάννη Κακλαμάνη. Κατάφερε όντως να συμμαζέψει με έναν τρόπο, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ για τα οικονομικά του Δήμου, κατάφερε με έναν τρόπο να συμμαζέψει τα οικονομικά του Δήμου. Στα κομμάτια της καθημερινότητας όμως και στα ζητήματα των υποδομών την έχασε τελείως τη μάχη. Δεν μπορώ να σου πω για ποιο λόγο την έχασε, δηλαδή εδώ είναι πολύ πιο προσωπική εκτίμηση, αλλά μπορώ ξεκάθαρα να πω ότι τα στοιχεία του Δήμου δείχνουν ότι είχε τα εργαλεία να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα και αυτά τα εργαλεία δεν τα χρησιμοποίησε. Όταν είσαι τα εργαλεία εννοείς ότι είχε και τους πόρους, και τους πόρους, και τους πόρους, και τους πόρους. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το να είσαι 40 εκατομμύρια για τεχνικά έργα και να υλοποιείς μόλις 2, ή από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που οι Δήμοι ετούνται στην περιφέρεια, ο Δήμος Αθήνας έχει πάρει 85 εκατομμύρια από την περιφέρεια για να κάνει έργα μέσα στην πόλη σε μια βεντάλια δράσεων. Κάποια είναι κοινωνικές υπηρεσίες, κάποια είναι αθλητισμού. Δηλαδή από αυτά τα 85 εκατομμύρια η Αθήνα μπορεί να αποκτήσει 7 κλειστούς γυμναστικού χώρους άθλησης, που μπορούν να δοθούν και σε σωματεία γέρα σε τεχνικό αθλητισμό, ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα, έχει έτοιμα τα χρήματα, έτοιμη τη μελέτη. Δεν το έχει προχωρήσει. Μας λες τώρα ότι από τα 40 εκατομμύρια χρησιμοποιήθηκαν τα 2, τα άλλα 38 έμειναν στον προϋπολογισμό, σωστά. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που υπήρχε λόγος να χρησιμοποιηθούν, με ποια δικαιολογία δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτά? Η δικαιολογία είναι ότι δεν υπάρχει μελέτη. Πάντα του λες ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο, σου λέει δεν έχω τη μελέτη. Μάλιστα. Στην κουβέντα αυτή, καταρχάς,
ξέρουμε σε τι ποσοστό αυτά τα χρήματα προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη ή από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε τι ποσοστό προέρχονται δηλαδή από φτωχούς ανθρώπους που υποστηρίζουν με τα δημοτικά τέλη, είναι κάτι που το έχεις πρόχειρο? Ναι, για να έχουμε μια εικόνα, ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι γύρω στα 800 εκατομμύρια το χρόνο. Μέσα σε αυτά τα 800 εκατομμύρια, ένα σχετικά αρκετά σημαντικό κομμάτι, δηλαδή κάτι περισσότερο από 300 εκατομμύρια είναι ανίσπραχτες οφειλές που περίπου κουβαλάει ο Δήμος από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό. Κάποιες ρυθμίζονται, κάποιες δεν ρυθμίζονται, κάποιες διαγράφονται. Είναι μια διαδικασία στην οποία εκείνη ένα κομμάτι κριτικής που κάνουμε στο Δήμο ότι μπορεί να τα έφερες λίγο τα οικονομικά σε μια τάξη, αλλά αυτές οι ανίσπραχτες οφειλές είναι πολύ μεγάλες. Στο κομμάτι των δημοτικών τελών, ο Δήμος Αθηνάς είναι από τους ακριβούς Δήμους. Αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν τα 200 εκατομμύρια περίπου, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, προέρχονται από δημοτικά τέλη. Και είναι ένα κομμάτι, ένα στοιχείο, ας μου επιτραπεί η φράση να είσαι ακριβώς στα ανταποδοτικά τέλη. Είναι ένα δεύτερο στοιχείο αν αυτά τα τέλη όντως στο τέλος της μέρας είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή μπορεί άλλος να σου πει ότι okay, καταλαβαίνω ότι πλήρωσα κάτι περισσότερο, αλλά το βλέπω στις υπηρεσίες που μου επιστρέφει πίσω ο Δήμος στην καθαριότητα, στο φωτισμό, στο πράσινο, στους ελεύθερους χώρους. Ειδικά στην Αθήνα έχεις και ακριβά τέλη και πολύ προβληματικές υπηρεσίες. Για την κουβέντα αυτή που κάνουμε, που αφορά την ελκυστίνδα αυτή μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Δήμου και της κεντρικής διοίκησης, το παράδειγμα της ανάπλασης ΑΕ είναι ένα παράδειγμα που κάπως εγώ, όπως το καταλαβαίνω, νιώθω ότι αντιστρατεύεται το σκεπτικό αυτό που παρουσιάζεις. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που γίνεται εκεί πέρα, και αυτό μάλλον λέει και ο Καμίνης που έχει βάλει μια ένσταση συνταγματικότητας, με το επιχείρημα ακριβώς. Ναι, όχι, θα πω. Δεν θέλω να διακόψω την ερώτηση. Εντάξει. Το επιχείρημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι έχεις με αυτόν τον τρόπο υφαρπάξει αρμοδιότητες του Δήμου και τις έχεις μεταφέρει στην κεντρική διοίκηση. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Ωραία. Να πω λίγο το τεχνικό κομμάτι. Η ανάπλαση είναι το διάδοχο σχήμα της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων. Η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων ήταν μια εταιρεία η οποία καταργήθηκε στα μνημονιακά χρόνια και είχε παράξει ένα σημαντικό έργο για την Αθήνα. Επί της αρχής θεωρώ ότι είναι κρίσιμο πάνω σε συγκεκριμένα project και όχι γενικά να φτιάχνονται τέτοια σχήματα. Γιατί είναι κρίσιμο? Γιατί υπάρχουν πολλά πεδία που μπορεί να είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού, ενός άλλου Υπουργείου, και το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί είναι να πρέπει 17 υπηρεσίες διαφορετικές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ενώ όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο σχήμα, λειτουργεί αντικειμενικά σαν ένας κόμβος συντονισμού που μπορεί να λύνει προβλήματα. Αυτό είναι επιχείρημα εναντίον της εξουσίας των Δήμων να αποφασίζουν για τον Δήμο τους. Αν το πάρεις μετρητής, δηλαδή αυτό είναι επιχείρημα που λέει ότι... Λέω ότι με βάση το σημερινό θεσμικό πλαίσιο υπάρχουν αντικειμενικά κάποια ζητήματα τα οποία δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Okay. Εντάξει. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ενώ στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων δεν υπήρχε καμία συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ανάπλαση προβλέπεται συμμετοχή και του Δήμου της Αθήνας και της περιφέρειας. Μπορώ να σας παραπέμψω στα επίσημα πρακτικά του Δήμου της Αθήνας όταν έγινε συζήτηση για την ανάπλαση, όπου η φράση, και μάλλον θα λειτουργήσει και εναντίον του κύριου Καμίνη στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που κάνει, η φράση του κύριου Καμίνη είναι ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε στην ανάπλαση, αλλά θεωρούμε ότι η θέση της Προεδρίας θα έπρεπε να είναι στο Δήμο της Αθήνας. Να το πω λίγο χοντροκομμένα, εμένα μου θυμίζει λίγο μια συζήτηση να τσακώνεσαι για το ποιανό είναι το χωράφι. Θεωρώ ότι σε τέτοια σχήματα ο Δήμος πρέπει να μπαίνει μέσα και να συνεργάζεται. Το γεγονός ότι προχωράνε κομμάτια όπως η ανάπλαση των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την πραγματική ζωή της πόλης. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που μένει στην περιοχή δεν τον νοιάζει αν τσακώθηκαν τρεις υπηρεσίες, ποιανού είναι η αρμοδιότητα. Τον νοιάζει αν στο τέλος της ημέρας ένα πρόβλημα στη γειτονιά σου, ένα πρόβλημα στη ζωή σου θα λυθεί. Και νομίζω ότι είναι και φοβική και μίζερη στάση που δείχνει και η σημερινή διοίκηση, αλλά και διάφοροι συνυποψηφοί μου ως προς το ζήτημα της ανάπλασης. Δηλαδή, με την ανάπλαση είναι ένα κρίσιμο επιστημονικό δυναμικό με το οποίο πρέπει να συνεργαστεί ο Δήμος για να προχωρήσει, ξαναλέω, αυτά τα συγκεκριμένα project. Πρόκειται για μεταφορά αρμοδιοτήτων? Όχι. Είναι πεδία τα οποία ούτως ή άλλως εμπλέκανε στην αρμοδιότητες.
Δεν είναι ότι παίρνεις αρμοδιότητες από κομμάτια τα οποία τα έχει ο Δήμος. Δεν ισχύει δηλαδή στο περιγραφικό κομμάτι. Δεν ισχύει ότι πρόκειται για μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δήμο προς την κεντρική εξουσία. Ξαναλέω, δηλαδή η ακριβής μου φράση είναι ότι έχεις ένα σχήμα το οποίο φέρνει κοντά διαφορετικά στοιχεία της διοίκησης που είχαν συναρμοδιότητες έτσι ώστε να μπορέσεις να το λύσεις. Δεν ήταν ότι παίρνεις τις αρμοδιότητες του Δήμου και τις δίνεις σε ένα Υπουργείο ή σε ένα άλλο σχήμα. Δεν είναι άλλη διατύπωση για το ίδιο πράγμα αυτό. Δηλαδή είναι ότι προκειμένου να επιτευχθεί ένας συντονισμός εκεί που εμπλέκονται πολλοί διαφορετικοί φορείς. Τους βάζει να δουλέψουν μαζί. Δεν του παίρνει την αρμοδιότητα. Τους βάζει να δουλέψουν μαζί. Τους βάζει να δουλέψουν όλοι μαζί. Κατά τρόπο ισότιμο δηλαδή. Εννοείς. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ακριβώς γιατί έχει συμμετοχή στο δούσο της ανάβλασης. Απόφαση. Ποιος παίρνει. Το δούσο της ανάβλασης. Και η σύνθεση. Ξαναλέω όμως ότι στο δούσο της ανάβλασης υπάρχουν και ζητήματα που ούτως ή άλλως δεν ήταν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Okay. Ναι. Οπότε λες ότι αυτά δεν ήταν ζητήματα που ήταν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτή είναι επί της ουσίας η απάντηση. Ωραία, κατανοητό. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή διεκδικεί στο Δήμο, μπορεί να μην βγεις στο δεύτερο γύρο. Συνεργασίες με τα εκλογικά μπορείς να κάνεις μετά το δεύτερο γύρο, εννοώ. Αν βγει ο Γερουλάνος, θα συνεργαστείς μαζί του. Ωραία. Εντάξει, υπάρχει ένα πράγμα αίσθηση, υπάρχει ένα πράγμα αντικειμενικά προεκλογικό το οποίο νομίζω θα το περιμένατε. Η αίσθησή μας είναι ότι είμαστε στο δεύτερο γύρο. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμως, η απλή αναλογική, που κατά γνώμη μου είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το πώς θα δουλεύει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το λέω αυτό. Γιατί είχε ένα σύστημα το οποίο έπαιρνε παρατάξεις που μπορεί να είχαν 20, 25 ή 30% στον πρώτο Δήμο και αυτό να το μετέφερε σε 60% μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό έφτιαχνε έναν αυταρχισμό της διοίκησης. Δηλαδή, μια λογική ότι δεν ακούω τι λένε οι υπόλοιπες δυνάμεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ακούω πολλές φορές τι λένε οι εργαζόμενοι, δεν ακούω τι λένε οι κάτοικοι. Αντικειμενικά, στην επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει όλοι να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένοι, πολύ πιο προγραμματικοί. Γιατί δεν θα μπορείς να έχεις αυτές τις εύκολες πλειοψηφίες πριν καν μπεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτή τη διαδικασία, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να συνεργαστούμε πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή όταν αυτά λύνουν προβλήματα των ανθρώπων της πόλης. Προφανώς δεν μπορούμε σε κανένα πεδίο να συνεργαστούμε με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το πλαίσιο από μόνος είναι αρκετά καθολικό στο Δήμο της Αθήνας. Και το δεύτερο στοιχείο που δεν μας αφορά, δεν μας αφορούν συνεργασίες με όρους συναλλαγής ότι θα σου δώσω δύο αντιδημαρχίες για να έχουμε ένα σχήμα, ας πούμε, να βλέπουμε πώς προχωράει. Να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι, ότι ας βγάλουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Πολλοί υποψήφοι δήμαρχοι της Αθήνας έχουν δηλώσει, δηλαδή στο debate που είχατε κάνει στην ΕΡΤ, ότι την επόμενη μέρα των εκλογών δεν έχουμε πρόβλημα να συνεργαστούμε. Μα αφού ο καθένας κατεβαίνει με πρόγραμμα διαφορετικό που κατακρίνει τον άλλον, πώς ξαφνικά την επόμενη μέρα θα συνεργαστείτε και θα είστε όλοι καλά? Αν κάποιο δει την πραγματικότητα. Σε επιμέρους ζητήματα. Εδώ είναι ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι, δεν έχουν τέτοια ταμπού. Περνάει ο καιρός, θα υποδεχτείς και τον Τραμπ, τελειώνει η κουβέντα και μπορώ να... Αν κάποιος δει την πραγματικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα δει ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ζητημάτων που αφορούν καθημερινές λειτουργίες της πόλης, υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις. Εκεί όμως μπαίνει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, δηλαδή κατά γνώμη η μαγική λέξη, ειδικά όταν ασκείς δημόσιες πολιτικές, είναι η λέξη προτεραιότητες. Γιατί παραδείγματος χάρη έχει 40 εκατομμύρια πρόγραμμα για να κάνεις τεχνικά έργα. Ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει πρώτο, πώς αξιολογείς τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να προχωρήσει. Εκεί μπορεί να υπάρχουν συγκλήσεις, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες. Δεν μπορώ εκ των προτέρων να ξεκινήσω και να πω ότι σίγουρα θα διαφωνούμε στα πάντα, αλλά σε ερωτήματα όπως παραδείγματος χάρη σύμπραξη με ιδιώτες για την καθαριότητα ή να μην συμμετέχει ο Δήμος στην ανάπλαση, θα διαφωνούμε. Νομίζω ότι κάπου εδώ πέρα κλείνουμε την συζήτησή μας. Πρέπει να είναι η μοναδική φορά που σου έχουν πάρει συνέντευξη χωρίς να σου πούν για το άβατο των εξαρχείων και τι θα γίνει επιτέλους με το πρόβλημα της ασφάλειας των κατοίκων των. Όχι, ήταν ένα κλασικό παράπονο που είχα ότι παιδιά έλεγα ότι αν κάποιος παρακολουθήσει το δημόσιο διάλογο θα νομίζει ότι Δήμος Αθήνας είναι Σύνταγμα και λίγο εξάρχεια. Δηλαδή, πολύ λίγο εξάρχεια. Λίγο εξάρχεια. Οπότε πρώτη φορά ρωτήσαν κάτι και για τον Κολωνό. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρα ένα βήμα. Λίγο παραπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και αυτή την κουβέντα. Μαζί μας ήταν ο Νάσος Ηλιόπουλος, υποψήφιος με την Ανοιχτή Πόλη και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ.